Τα νησιά είπα που έχω ζητήσει και απορώ πώς θα σε έχω πετύχει εσάς στο πλοίο όταν πηγαίνετε προς Τίνο. Γιατί δεν θέλουμε να. Ζητέ. Δεν θέλουμε να βρεθούμε μέτωπο με μέτωπο. Τι δεν θέλετε να φεύγετε, τι λες μωρέ. Δεν θέλουμε να βρεθούμε μέτωπο με μέτωπο. Σωστό είναι και αυτό. Φεύγεις και συνέχεια όμως, να το πούμε και αυτό. Αγάπη μου, αγάπη μου, κοριτσάρα μου, όμορφη, ε. Γιατί λένε τα ζευγάρια όταν είναι πολλά χρόνια μαζί αρχίζουν και μοιάζουν. Μα το λένε τώρα τελευταία. Ξέρεις που μοιάζετε εσείς ούτως ή άλλως στο στυλ από μακριά, γιατί τα χαρακτηριστικά σας δεν είναι ίδια, όπως και τα παιδιά σας. Παρότι δίδυμα, το ένα είναι δικό σου και το άλλο είναι δικό σου. Ναι, ναι. Πώς τα έχετε τακτοποιήσει έτσι ωραία, δεν ξέρω. Τα κάναμε πολύ ωραία. Ναι, μου γλυκό. Όλα ολόσωστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μοιάζετε εμφανισιακά, αλλά ενώ ήσασταν δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, γιατί εσένα σε θυμάμαι όταν σε πρωτογνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτή την ήξερα. Βεβαίως. Σαν προσωπικότητες δεν είχατε σχέση τότε. Δες όμως αυτό που λέω καμιά φορά, ρε παιδί μου. Καμιά φορά αυτός που υπολογίζει σαν ζευγάρι, αυτοί πόσο ταιριάζουν, πόσο είναι κοντά σε όλο αυτό, επιτυχημένη σχέση αυτή. Και βλέπεις ότι δεν προχωράει. Και βλέπεις άλλους που δεν δίνεις πολλές πιθανότητες, γιατί λες, μα είναι τόσο διαφορετική, γιατί ξέρω εγώ, στο στυλ ζωή, στο χαρακτήρα. Ή. Αν και, και εμείς δεν τις δώσαμε τις πιθανότητες, γι' αυτό ναι, πέτυχε. Ναι, είναι τα πιο ωραία. Αυτά δεν μου πέτυχε. Δεν είχατε δώσει πιθανότητες. Όχι, ρε παιδί μου, πηγαίναμε μέρα με τη μέρα. Δεν. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα πηγαίνει μέχρι και τώρα, 12 χρόνια, μέρα με τη μέρα πάμε. Όλα μέρα με τη μέρα τα έχουμε κάνει. Πώς το κατέκτησε αυτό το κορίτσι που ήταν λίγο και ζώρικο και άγριο, θα έλεγα. Έτσι όπως τη θυμάμαι εγώ χρόνια πριν. Μην βλέπεις τώρα που είναι μανούλα, γλυκιά. Εντάξει, κορίτσι σου. Κάπου το ίδιο ήμουνα κι εγώ, αλλά εντάξει, ευτυχώς ήρθε στη ζωή μου η Ρούλα και. Λοιπόν, ηρέμησα λίγο. Ένα υπέροχο. Εγώ νομίζω και οι δύο μαζί ηρεμήσατε. Εγώ ξαναλέω. Ναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι και η Ρούλα ήταν πιο, ναι, ναι, πιο γκάζια. Τώρα είναι σε μια άλλη φάση. Μερικές στιγμές, καλά, εντάξει. Ναι. Άνθρωποι είμαστε. Όχι, ήμουν στην Βράζουμε, τρελά, έχουμε ενέργεια. Σε τρελά γκάζια, βέβαια. Είδατε, σας πάμε τρερομαντικ. Για να φεύγουμε να ταξιδέψουμε, έτσι λίγο ότι είμαστε άνθρωποι του κόσμου, πολίτες του κόσμου, γυρνάμε, ταξιδεύουμε και μέσα σε όλα αυτά ένας ωραίος έρωτας. Παρακαλώ, επειδή τα λέει πολύ ωραία η Κάλια μας. Δώστε μας το βίντεο της που μιλάει για αυτό το απίθανο ζευγάρι. Αν η ζωή ήταν σινεμά, η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας μπορεί να ήταν η Λούλα και ο Σέιλορ και η σχέση τους ένας φλογερός γενναίος έρωτας, βγαλμένος λες από το παράξενο σύμπαν του David Lynch. Την Ατίθαση Καρδιά ή το Mulholland Drive, την αγαπημένη ταινία του Αποστόλη. Η πρώτη τους συνάντηση πάντως δεν ήταν ιδιαίτερα κινηματογραφική. Γνωρίστηκαν σε μια φωτογράφηση για το περιοδικό Status, την εποχή που ο Αποστόλης ήταν 21 ετών και έπαιζε στις νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Τα έφτιαξαν 3 χρόνια αργότερα, όταν η Ρούλα το φωτογράφησε για το πρώτο του εξώφυλλο για το Downtown. Μάλιστα, η σχέση τους ξεκίνησε με ένα καυγά. Του ζήτησε να βγάλει την μπλούζα του και εκείνος αρνήθηκε. Αλλά η συνέχεια εξάφνιασε και τους δύο. Τον γνώρισα, περίμενα, περίμενε και έγινε. Το πιο όμορφο απ' όλα ήταν ότι όταν θέλαμε να είμαστε μαζί, δεν είπαμε τίποτα. Από ένα απόγευμα και μετά, δεν χωρίσαμε ποτέ ξανά. Έχει πει η Ρούλα σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της. Δεν ήταν εύκολο. Όπως τώρα στα 24 του ήταν ένας πολύ όμορφος, πολλά υποσχόμενος ζεμπρεμιέ. Οι φανς του τον κυνηγούσαν, το φλέρταραν ξεδιάτροπα στα κλαμπς, σχολίαζαν άσχημα το δεσμό τους. Πολλοί στοιχημάτιζαν πως αυτό το ζευγάρι δεν θα πήγαινε μακριά. Τους διέψευσαν. Ήμασταν ενωμένοι από την αρχή, εξηγεί ο Αποστόλης που αποκαλεί τη γυναίκα του το κορίτσι Ιθάκη μου. Στη σχέση μας με τη Ρούλα πήγαμε βήμα-βήμα. Εκείνη έψαξε να δει πραγματικά ποιος είμαι, τι είμαι και γιατί είμαι αυτό που είμαι. Ήρθε στο σημείο της ορίμανσής μου, που είχα ανάγκη έναν άνθρωπο να με πιστεύει πραγματικά. Ήταν ο φύλακας άγγελος που με έσωσε από πολλά πράγματα. Μου έδωσε μια άλλη ποιότητα ως άνθρωπο. Μια άλλη σκέψη. Μετά από 7 χρόνια σχέσης, στις 26 Ιουνίου 2014, σε ένα ταξίδι του στο Λος Άντζελες, η Ρούλα και ο Αποστόλης παντρεύτηκαν. Μυστικά, μποέμικα, κινηματογραφικά, πάνω στο λόφο του Mulholland Drive στο Beverly Hills. Παρόν ήταν μόνο ο κουμπάρος του, ο μακιγέρ Δημήτρης Γιαννέτος. Φορούσαν και δυο λευκά. Την ημερομηνία του γάμου τους την έκαναν τατουάζ. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2015, και 2 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία του κετού, η Ρούλα έφερε στον κόσμο τα δίδυμά τους, τον Άγγελο Μιχαήλ και την Ειρήνη Χρυσή. Και οι δυο τους ένιωθαν έτοιμοι για τη νέα φάση της σχέσης τους. Η Ρούλα γιατί ο Αποστόλης ήταν ο μόνος άντρας που την έκανε να θέλει παιδί. Και ο Αποστόλης γιατί πάντα πίστευε πως ο ρόλος του πατέρα είναι ο καλύτερος του κόσμου. Θεωρώ, λέει, ότι τα παιδιά σου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Όταν βλέπω τα παιδιά μου, σβήνει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα. Λοιπόν,
Αν τελικά η ζωή ήταν σινεμά, σήμερα η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας μπορεί να ήταν το καρτούν ζευγάρι του κυρίου και της κυρίας Απίθανου. Δύο άνθρωποι που αγαπιούνται βαθιά, ξυπνάνε, δουλεύουν, παίζουν, γελάνε, μαγειρεύουν, ταξιδεύουν, φωτογραφίζουν τα μικρά τους, φτιάχνουν μια οικογένεια. Και αυτό μερικές φορές μπορεί να είναι το πιο υπερηρωικό, το πιο κινηματογραφικό πράγμα του κόσμου. Μπορώ να ρωτήσω. Καλέ. Κορίτσι μου. Επίτηδες το κάνατε αυτό τώρα. Τρομερά, φανταστικό βίντεο. Δεν το περίμενα από σένα ότι θα τα κλείσεις. Ναι, συγκινούμε πάρα πολύ. Είναι η σχέση σας. Αυτή είσαστε. Έτσι ήταν η εξέλιξη σας. Βέβαια, όταν το γράφει επάνω το αριστούργημα Κάλια Καστάνη, τα ξαναπεί. Με δολοφονείς. Του είπα, πάρτε αυτό το βίντεο να το έχετε, γιατί χωρίς να το έχω δει, ξέρω. Το θέλω οπωσδήποτε, το έχουν και τα παιδάκια μας. Αλλά συγκινήθηκα τρομερά. Τι σε συγκίνησε το να παρακολουθείς απ' έξω με λίγα λόγια την ιστορία δύο ανθρώπων, που είσαστε εσείς φυσικά, όλη την εξέλιξη. Είναι ακριβώς όπως το είπα. Είναι κάθε πρότασή της, είναι ακριβώς η σχέση μας, ρε παιδί μου. Πραγματικά, αυτό το έχει πιάσει από την αρχή μέχρι και την τελευταία της λέξη. Σαν είναι ακριβώς. Μπροστά. Σαν να ήταν μαζί μας η Κάλια. Μου έλεγες πριν στις διαφημίσεις που σου έλεγε για τις σχέσεις όταν ξεκίνησε ότι ξέρατε ότι θα κολλήσετε έτσι και μου είπες εμείς ζούσαμε την κάθε μέρα, ναι. Κάθε μέρα, ναι. Δεν ξέραμε που θα πάει, ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινε μια εβδομάδα, θα πήγαινε ένα μήνα, θα πήγαινε ένα χρόνο. Ναι. Μέρα τη μέρα, ναι. Κοίτα και περισσότερο από τη μεριά της γυναίκας, ρε παιδί μου, από τη δική μου μεριά, γιατί ξέρεις, οι άντρες δεν μπαίνουν και ποτέ στη διαδικασία να σκεφτούν το μέλλον μια σχέση πολύ μακριά, αλλά εγώ ήμουνα σε μια φάση που έλεγα άντε και σήμερα ωραία, να δούμε αύριο. Δηλαδή πραγματικά μέρα με τη μέρα. Παρότι λοιπόν, όπως λες, εμείς οι γυναίκες θα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν θα είμαστε πιο όριμοι από τους άντρες ή όχι. Αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του καθένα και το τι ζωή έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Είναι πέραν της ηλικίας. Αλλά θα πω, ρε παιδί μου, ότι ίσως μια γυναίκα η οποία, επειδή είχατε και μια μικρή διαφορά ηλικίας, ναι. Σκεφτόσουνα, όπως η κάθε γυναίκα από κάποια στιγμή και μετά, βέβαια. Σκέφτεσαι, δεν λες το ζω και βλέπουμε. Σκέφτεσαι, εγώ τώρα είμαι αυτόν τον άνθρωπο. Περνάμε πολύ ωραία. Δεν μπορεί να μην σκέφτεσαι όμως, επενδύω σε αυτή τη σχέση. Ναι. Ή απλά περνάω πολύ ωραία. Και μετά. Και εγώ έλεγα δεν επενδύω. Έτσι έλεγε. Ναι. Έλεγα, ήταν η πρώτη προστασία φορά. Προστασία σου ήταν αυτό, μου φαίνεται. Έλεγε μέσα σου, ας μην επενδύσω και θα δούμε. Μπορεί να. Μπορεί, από, κάτι μπορεί, από, φόβο, ναι. Μπορεί από φόβο, αλλά μπορεί και επειδή η ίδια ήμουν σε μια φάση ζωής που είχα βγει από μεγάλες σχέσεις. Ένα-δύο μεγάλες σχέσεις που είχα, ξέρω εγώ, από πιτσιρίκα μέχρι τότε. Και έλεγα, θα περάσω ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία το πώς περνούσαμε. Και γι' αυτό πίστευα ότι κάτι τόσο ωραίο είναι αδύνατο να κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και όντως, ειλικρινά, δεν έχουν περάσει 12 χρόνια και δεν έχω καταλάβει πώς έχουν περάσει. Δηλαδή, είναι ακόμα, στο μυαλό μου δεν είναι μια παγιωμένη κατάσταση αυτή η σχέση. Δεν ξέρω πώς έχει κρατηθεί τόσο πολύ αυτό. Είναι και ο άνθρωπος, είναι και ότι εγώ τοποθετήθηκα αλλιώς μέσα σε μια σχέση τελικά. Και δεν είχα την αγωνία που έχουν, ρε παιδί μου, οι γυναίκες μετά από ένα σημείο στη ζωή τους για το να κάνουν παιδιά, να αποκατασταθούν, να παντρευτούν. Αλλά όχι να παντρευτούν, να έχουν για πάρα πολλά χρόνια ένα σύντροφο, να είναι σίγουρος ότι αυτός είναι. Και κοινωνικά δεν το χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό με απελευθέρωσε πάρα πολύ. Δηλαδή είπα ότι θα ζήσω αυτή τη σχέση μέρα με τη μέρα και όσο πάει. Γιατί ήταν πραγματικά, περνούσαμε πολύ ωραία. Για πες μας κι εσύ τώρα, εσύ πώς το έβλεπες, ρε Αποστόλη. Θέλω να πω, είδες, το είπαμε και μέσα από το βίντεο. Γνωριστήκατε, μάλλον ξεκίνησε η σχέση, γιατί γνωριστήκατε και 3 χρόνια νωρίτερα από όταν ξεκινήσατε να είστε ζευγάρι. Ήταν πάνω στο. Που λέμε πάνω που σε μάθαμε και λέγαμε πω, ωραίος ηθοποιός. Κούκλος. Δηλαδή, έλεγες το ωραίος ηθοποιός, ναι, ο Ζεν Πρεμιέ, πολύ. Αλλά κούκλος. Θέλω να πω. Να, γύρω σου χαμός γινότανε. Τα περιοδικά σε παίζανε παντού, σε θέλανε όλοι. Κορίτσια, χαμός, τα πάντα όλα. Εσύ. Σε μια ηλικία που όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο πιο. Δεν θέλω να πω ανώριμη, αλλά είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικη. Καλά, ο άντρας είναι λίγο πιο ανώριμος, έτσι κι αλλιώς πάνω σε αυτές τις ηλικίες. Ωραία. Εσύ πώς κάθισες διαφορετικά. Κοίτα, εγώ. Την ανώριμότητά του που σου πού εμένα την πάντα την μου άρεσε. Ακόμα την βγάζει. Εμένα πάντα μου άρεσε η οικογένεια, από πολύ μικρός. Και πάντα ζήλευα τις μεγάλες σχέσεις των φίλων μου. Είχες κάνει ποτέ. Όχι, ποτέ. Όχι. Ποτέ. Και δεν είχαμε ενδείξεις οικογένειας εμείς τα πρώτα χρόνια, θα κάνουμε οικογένεια. Όχι, δεν εκτός αν ούτε κάτι μου κρύβεις, μου έκρυβες. Όχι. Το δηλαδή, δεν είχαμε μου πήρε λίγο χρόνο, αλλά το σχέδιο
Έπιασε. Είπαμε ότι πορευόμαστε. Δεν το είπαμε. Αυτό που πας μαζί με τον άλλον. Και ο χρόνος περνάει. Και ο χρόνος περνάει. Εγώ σας καταλαβαίνω εντελώς. Περνάει. Αυτό. Και μετά, επειδή περνάει ο χρόνος, προσθέτεις πράγματα. Προσθέτεις το να μείνεις μαζί με τον άλλον, προσθέτεις το να. Τι εννοείς προσθέτεις, από την πρώτη μέρα με να είμαι μαζί. Ναι, προσθέτεις, παιδί μου. Έλα, προσθέτεις και το να γνωρίσεις. Θα μας φύγει, μην μου το κάνεις. Ναι, όχι, προσθέτεις και το να γνωρίσεις την οικογένεια του άλλου. Προσθέτεις και αυτά τα γύρω πράγματα, τα κοινωνικά που αρχίζουν και προσθέτεις σε μια σχέση ναι, αυτό... περίπου πολλών ετών. Κατάλαβες. Όταν έρθει να γνωρίζει την οικογένειά του. Σκεφτόσουν καθόλου πριν έρθει η ώρα να τους γνωρίσει, το πίσω μέρος του μυαλού. Άραγε, πώς τα σκέφτεται τώρα, θα θέλουνε. Καθόλου δεν το σκέφτηκα. Αλήθεια. Όχι, γιατί είμαι τέτοιος τύπος. Καλά, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είχε... Α, δηλαδή, πάλι εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν τα σκέφτομαι καθόλου, αλλά ήμουν και πολύ τυχερή γιατί είχα πολύ μοντέρνους, οι γονείς του πολύ μοντέρνοι άνθρωποι. Και η πεθερά μου και ο πεθερός μου, καλλιτέχνες, αλλού, άλλη κατάσταση άνθρωποι. Αυτό το ήξερα, το είχα καταλάβει τι άνθρωποι είναι από τα λεγόμενά του. Ναι, αλλά δεν έλεγες μέσα σου, μήπως μου το παρουσιάζει έτσι ωραία για να εγώ να είμαι εγώ μια καλά. Γυναίκα που αυτό δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Και αργότερα κατάλαβε ότι δεν είμαι άνθρωπος που θα κρύψω κάτι, δηλαδή είμαι πολύ ανοιχτός. Δηλαδή, και ξέρεις, δεν πιστεύω στο ψέμα, γιατί όταν χτίζεις το ψέμα, μια έμα αλήθεια ψέμα, να πεις, τελείωσε. Αλλά δεν, είχαμε τέτοια, δεν είχα εγώ τέτοια αγωνία ποτέ. Ζήλεψες ποτέ, ρε, Ρούλα. Ναι, για πάρα πολύ λίγο στην αρχή. Γιατί ήμουν πάρα πολύ ζηλιάρα, το έχω ξαναπεί πριν τον Αποστόλη, τρομερά. Μιλάμε για ιστερία τώρα, όχι απλά ζηλιάρα. Σε παρακολουθούσα μπορώ, αν γινότανε. Απλά πιστεύω έτσι. Είναι ο τρόπος που το. Εντάξει, ας έχω δει και μαζί, ξαναλέω. Νομίζω κάθε φορά ότι κάνετε πλάκα ο ένας τον άλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ μιλάτε σοβαρά. Δηλαδή, πραγματικά. Ισχύει. Γύρισε το μάτι σου ποτέ να είπες. Μήπως αυτό εκείνο τα. Γύρισε. Γιατί αυτά γυρνάνε από μόνο. Α, τι λέει. Δεν χρειάζεται κάτι να δεις. Είναι αυτό που λες. Κάπως νιώθω, κάτι νιώθω. Όχι απλά γύρισε και του το γύρισα και εκείνου και το γύρισε και αυτός. Δηλαδή, έγινε και γίνανε δύο μεγάλοι χαμοί στην αρχή, ας πούμε. Αλλά εκεί, επειδή εγώ κατάλαβα ότι αυτό και μόνο μπορεί να μας το χαλάσει, απομακρύνθηκα από οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει τέτοια εντύπωση. Δηλαδή, μετά δεν μπορούσα. Τι να του πω, μην πηγαίνει στο γύρισμα και σε ερωτευτεί καμιά. Το σκεφτόσουν όμως. Ναι, τι να του πω. Και μετά, κάθε φορά που πάει σε μια δουλειά, ξέρουμε ότι κάποιος ή κάποια τον θέλει. Μα συμβαίνει αυτό μες στα χρόνια της δουλειάς του. Οπότε, εγώ σταμάτησα να πηγαίνω σε γυρίσματα, πρόβες, 7 πράγματα και είμαι ήρεμη. Δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Πάντως, Ρούλα, επειδή ξαναλέω, εσένα σε ξέρω αρκετά χρόνια, εγώ θεωρώ ότι η σχέση με τον Αποστόλη σε έχει εξελίξει και σένα και σε έχει αλλάξει. Και θα σου πω ότι κατ' εμέ σε έχει κάνει πιο καλή σε όλα. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Ισχύει. Έτσι νιώθω. Ισχύει. Και πιο λαμπερή. Ισχύει. Και πιο ανοιχτή. Και πιο. Πώς να το πω. Πιο στρωτό χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό ισχύει. Που είπα πριν ότι ήσουν λίγο πιο αγριεμένη. Είναι το λογικά μου λόγια. Όντως, ήταν αγρίμη, ρε παιδί μου. Ναι, όπως και εγώ, όπως και αυτή, ξέρεις. Και ήρθε το. Και μπλέχτηκε το πράγμα. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, στη δικιά σου ζωή πες μας τώρα τι έχει κάνει η Ρούλα. Τίποτα, είναι η δύναμή μου. Αυτό, αυτό, πολύ απλά. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τη Ρούλα. Και ποτέ... Μπράβο, Ρούλα. Και ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος πολύ πίστος. Είμαι σαν το σκυλί. Μάλλον ήμουν σκύλος στην προηγούμενη ζωή. Ναι, γιατί δεν απαιτούσα ποτέ τίποτα πίσω. Μου άρεσε να δίνω, αλλά χωρίς να περιμένω κάτι να έρθει. Γιατί έτσι είχα μάθει από τον πατέρα μου, από την οικογένειά μου γενικά. Είναι αυτό που λέω πάντα, που μου λέγει ο πατέρας μου να είσαι παλικάρι, ρε παιδί μου, να είσαι πολύ σωστός στη ζωή, να είσαι έντιμος. Πιστός άνθρωπος βέβαια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή, μερικά θεμέλια στο χαρακτήρα δεν αλλάζουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ένας άντρας είναι άπιστος, πιστεύω και καλά να περνάει. Αν υπάρχει αυτό το μικροβιάκι και είναι κατηγορία άπιστος, που την ξέρουμε ότι υπάρχει, έτσι. Αλίμονο. Αλίμονο. Δεν, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Εγώ θα είχαμε σκοτωθεί. Ποτέ δεν το κατάλαβα δηλαδή, αυτό. Δηλαδή είναι σαν να είσαι διπολικός, ξέρεις. Δηλαδή να... κάτι άλλο που έχουν κάτι σχέσεις με δύο-τρεις και πάνε στη μία πόλη, μετά γυρίζουν. Δηλαδή αυτό, πώς να σου το πω, δηλαδή άμα το κατεύθυνες σε άλλη κατεύθυνση, δηλαδή θα ήταν πράκτορας ο τύπος, ας πούμε. Είναι δηλαδή, θέμα δεν... χαρακτήρα, μωρέ, μερικά πράγματα. Αυτό είναι. Και μετά, εντάξει,
Εντάξει, πιστεύω ότι δεν είναι και ο άνθρωπος ανώμαλος. Δηλαδή και μια άλλη γυναίκα θα κοιτάξει μέσα στα πλαίσια τα φυσιολογικά όταν είσαι 100 χρόνια με κάποιον. Δεν είπαμε να κλειστεί στο μοναστήρι, αλλά τα βασικά πράγματα, τέλος πάντων, για να νιώθει η άλλη γυναίκα καλά, βέβαια, αν της τα προσφέρει ο σύντροφός, έχει τελειώσει το θέμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι εγκυμοσύνη. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο το θέλατε, το είχατε συζητήσει, ότι ναι, θέλουμε, ναι, να κάνουμε μωρό, θα θέλαμε, ναι, να κάνουμε ένα μωρό. Πώς το είχατε σκεφτεί, δηλαδή? Δεν το είχαμε σκεφτεί. Γιατί, ας πούμε, για εμάς ο γάμος σας ήταν σαν να λέμε σήμερα το σκεφτήκατε, αύριο το κάνατε. Mm. Δηλαδή, έτσι έγινε ο γάμος. Έτσι το νιώσαμε ότι το κάνατε. Ήταν από μέσα έβγαινε. Δεν είναι ότι, ξέρεις τι, πρέπει να παντρευτούμε τώρα για να μην μπουν κάτι τέτοιο. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν με ενδιέφερε να παντρευτώ. Αλλά από τη στιγμή που ήμασταν στο Λος Άντζελες και μου λέει η Ρούλα, δεν το κάνουμε, ξέρεις. Και λέω μέσα. Είσαστε και μαζί και καλά και αγαπημένοι και ερωτευμένοι. Για να είμαι ειλικρινής. Εγώ έψαχνα εναλλακτικούς τρόπους για να μην αυτό το πράγμα μας τρομάξει. γιατί είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Και ούτε τον άνθρωπο αυτόν ήθελα να τρομάξω. Ούτε έβλεπα ότι δεν του αρέσουν τα παραδοσιακά πράγματα. Επίσης και εμένα δεν είναι το φόρτε μου το παραδοσιακό. Παιδιά, οι οικογένειές σας δεν πάθανε που λένε, όχι, ας πούμε. Μπα. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτό σου λέω. Η μάνα μου και ο πατέρας μου ειδικά. Εντάξει, χάρηκα. Από μένα τα περιμέναν όλα πια. Δεν δηλαδή, καταλάβατε ότι... που δεν είπατε στους ανθρώπους, λέμε να παντρευτούμε, θέλετε να έρθετε. Από αυτή την αποστολή, γιατί παντρευτήκατε. Ω, καλέ, δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Και είπατε τώρα, ας παντρευτούμε. Α, και τους πήρατε και τηλέφωνο μετά την ίδια μέρα. Την ίδια νύχτα, αυτοί κοιμόντουσαν εδώ. Πήραμε τον πήρε τον αδερφό του και του λέει, έλα ρε, παντρεύτηκα. Και λέει, καλά, σου πάρω σε λίγο. Καλά, κοιμάμαι τώρα. Και μας παίρνει πίσω και μετά από ώρες, ναι, και τι σου είπε. Τι λες, τι έγινε. Είδα στον ύπνο μου, του λέει ότι την παντρεύτηκε. Εντάξει. Ναι. Τους πήραμε τηλέφωνο, το είπαμε. Κανονικά. Αλλά ήταν τόσο ωραίο, τόσο καθόλου αγχωτικό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ για μένα ήταν το σημείο που αποφάσισα ότι θέλω να κάνουμε παιδί. Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Ήταν αυτό, δεν θα το κάναμε αλλιώς αυτό. Ούτε ότι ο γάμος μας πήγε σε αυτό. Απλώς εγώ είπα στον εαυτό μου, μαζέψου, γιατί μεγαλώνεις, αφού είστε μαζί και αγαπιέστε εσείς οι δύο, εμείς οι δύο δηλαδή. Αν είναι να γίνει, θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα συγκεντρωθούμε πάνω σε αυτό. Λέω, θα παντρευτούμε. Ειλικρινά, αυτή ήταν η σκέψη. Θα παντρευτούμε. Πώς θα το κάνουμε για να μην μας αγχώσει και μας φρικάρει, αφού δεν μας πολύ αρέσει αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε έτσι. Πήγαμε διακοπές, παντρευτήκαμε και σου λέω το ίδιο βράδυ, εγώ έστειλα mail στο γυναικολόγο. Το ίδιο βράδυ. Έλα, το έχω κρατήσει, ναι. Ότι Άκη μου, παντρεύτηκα και θέλω να κάνω παιδί. Η κοπέλα μου να ζήσεις, γίνει να πίσω να συζητήσουμε. Δηλαδή ήταν τελειωμένο για μένα. Εκεί μπήκε η αρχή. Λοιπόν. Ο γάμος έγινε έτσι όπως έγινε, οπότε πραγματικά άγχος δεν υπήρχε καθόλου. Ήταν μια χαρούμενη, ευχάριστη, ναι, ωραία στιγμή σας, χωρίς πολλή σκέψη, οπότε ήταν πολύ εύκολο. Ναι, ναι. Το θέμα παιδιού όμως ήθελε και σκέψη, ήθελε και παρακολούθηση, ήθελε και λίγο τύχη, ήθελε λίγο απ' όλα, ήθελε υπομονή. Εκεί είχατε βάλει στο μυαλό σας, αλλά πάντα πιο πολύ γυναίκα, γιατί... Τι να πούμε τώρα, είναι πιο γυναικείο το κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς ο άντρας είναι εκτελεστικό όργανο και έτσι πρέπει να το καταλάβει, ειδικά στην αρχή. Και να καταλάβει ότι πόσο ηρωικό είναι αυτό που κάνουν οι γυναίκες με το να γεννάνε τα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι όλο αυτό το Γολγοθά που πέρασε με την εγκυμοσύνη η Ρούλα. Εγώ προσωπικά της έβγαλα τον καπέλο, ξέρεις. Και εσύ που την ξέρεις τόσα χρόνια και όσοι την ξέρουν, είναι αυτός ο ακίνητος άνθρωπος να. Ξέρεις, να κάθεται σε ένα νοσοκομείο μέσα, δηλαδή για να μην κινείται, εντάξει. Είχες φτάσει τη σκέψη σου ακόμα πιο μπροστά, δηλαδή είχες βάλει στο μυαλό σου ένα όριο ότι αν πιεστώ πολύ ή αν προσπαθήσω και δεν μου βγει, δεν τα καταφέρω, δεν θα το παλέψω παραπάνω ή θα το παλέψω τόσο. Ή τις στιγμές που ήσουν στο νοσοκομείο και ήσουν ήδη έγκυος και η εγκυμοσύνη προχωρούσε, αλλά δεν είχες φτάσει και 7 μηνών να πεις καλά είμαστε. Όχι, όχι. Δηλαδή ήσουν 4-5 μηνών. Έφτασε στις αγωνίες. Έφτασε και στα πρώτα προβλήματα πήγα στο γιατρό και του λέω: εγώ θέλω να το διακόψεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό από την 20η εβδομάδα. Αλήθεια. Ναι. Και μου λέει: με πάγωσε, γιατί μαζί είχαμε προσπαθήσει και με αυτό το γιατρό τέλος πάντων και ήξερε πώς το ήθελα.
Και μου λέει, ωραία, σε θέλω 10 λεπτά. Γιατί το είπα πολύ σοβαρά και το εννοούσα εκείνη τη στιγμή, πραγματικά. Τι αισθανόσουν, ήταν πολύ πίεση, είχε μέσα σου φοβόσουν, να τι είχες. Αισθανόμουν πρώτον... Γιατί περνάνε πολλά συναισθήματα. Αισθανόμουν τρόμο, όχι φόβο. Τρόμο. Δηλαδή μετά το πρώτο, η πρώτη αποκόλληση ας πούμε, που έπαθα που ήταν σοβαρή, αισθάνθηκα τρόμο και τρομερή απογοήτευση, η οποία δεν μπορώ να σας την περιγράψω με λόγια. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες που μπορεί να έχουν περάσει από δυσκολίες εγκυμοσύνης ή να, να έχει διακοπεί μια εγκυμοσύνη γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει, όλα αυτά τα συναισθήματα που λες και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά, ναι. Όλες οι γυναίκες τα έχουν. Και άλλα πολλά. Αλλά μου μίλησε πολύ ωραία, μου λέει, έλα 10 λεπτά μαζί μου στο γραφείο και εσύ θα πάρεις τελική απόφαση. Μου λέει, αυτό είναι κάτι που ήθελες πολύ, που το κατάφερες εύκολα και έχει δίκιο σε αυτό. Και εγώ, υπάρχουν δύο πλευρές. Εγώ είμαι στην πλευρά του ότι θα τα καταφέρεις και εσύ έχεις πάει στην άλλη. Θες, μου λέει, να έρθεις στη δική μου την πλευρά και να προσπαθήσουμε. Και του είπα ναι. Θες να μου πεις από πού έπαιρνες δύναμη τις στιγμές που λύγιζες και έλεγες δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν. Δεν ξέρω, ρε Σιλένη, να σου πω. Αλήθεια. Είναι τόσο προσωπική στιγμή της γυναίκας. Καταρχήν, εντάξει, όταν συνέβαιναν όλα, ένιωθα και μεγάλη απογοήτευση για τον άντρα μου. Γιατί? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Με έχουν ξαναρωτήσει για αυτό το συναίσθημα, αλλά ένιωθα ότι τον απογοητεύω φρικτά. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν ένα από τα πρώτα συναισθήματα που ένιωσα. Ίσως επειδή τον αγαπάω πάρα πολύ και με νοιάζει πάρα πολύ. Και νόμιζα ότι δεν θα του δώσω αυτή τη χαρά, γιατί είχαμε χάρη πάρα πολύ που μας συνέβαινε αυτό. Οπότε ένιωθα και για εκείνον τεράστια απογοήτευση. Μετά ένιωθα ότι μπορεί να μην τα καταφέρω και ότι πρέπει να απολογηθώ σε πάρα πολύ κόσμο γι' αυτό, που το βρίσκω επίσης φρικτό. Γι' αυτό και είναι μια δύσκολη περίοδος που μερικές γυναίκες δεν θέλουν να συζητάνε, γι' αυτό και το σέβομαι απόλυτα. Γιατί έλεγα, Θεέ μου, πώς θα αντιμετωπίσω όλους αυτούς που πρέπει να τους εξηγήσω, τι έγινε, πώς νιώθω, γιατί συνέβη, πώς τελείωσε. Γιατί μπαίνει και αυτό μέσα, δυστυχώς, στη ζωή μιας γυναίκας που περιμένει παιδιά. Και είχα αγχωθεί με όλα αυτά. Και λέω, του λέω, σταμάτα το, δεν μπορώ. Γιατί μου είπε ότι ναι, θα έχεις μια επικίνδυνη κίνηση. Αφού ξεκίνησε τώρα αυτό, θα είναι επικίνδυνη μέχρι το τέλος. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Και του λέω, stop. Και μετά μου μίλησε, είχε δίκιο ο άνθρωπος φυσικά, ήρθα στα συγκαλά μου. Δεν έπαιρνα δύναμη. Κάποια στιγμή στο δωμάτιο ήμουνα ούφο, απλώς. Έγινα ούφο. Και έλεγα, θα το πάω πάλι μέρα με τη μέρα. Όπως που σου λέω και για τη ζωή μου με τον Αποστόλη. Και όντως μέρα με τη μέρα το πήγα. Και πήγε εκεί που ήθελα να πάει, ας πούμε. Είχα πίστη βέβαια μετά από ένα σημείο, έτσι. Mm. Πολύ. Είχες, το θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι όλες σου τις διακυμάνσεις ψυχολογικές, αλλά θυμάμαι ότι βαθιά μέσα σου. Είχα πίστη. Έλεγες, εγώ το θυμάμαι αυτό. Θα τα καταφέρω. Ναι. Θα το φτάσω με όποιο κόστος. Ναι. Δηλαδή. Γιατί είχες ταλαιπωρηθεί πολύ. Τέλος πάντων. Πες μου κάτι, βρε Αποστόλη μου, για να κλείσουμε και το θέμα μωρών. Mm. Θέλω να μου πεις για σένα. Πόσο σημαντική θα ήταν η απόκτηση ενός μωρού, μιλάμε όταν το σκεφτόσασταν πριν μείνει έγκυος στα δύο, ή αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα σου άλλαζε τη ζωή. Δηλαδή, θα μπορούσες να είσαι με τον άνθρωπό σου το ίδιο καλά, ακόμα κι αν λέμε, σου έλεγε κάποια στιγμή, Ρούλα, δεν γίνεται. Και δεν θέλω να το παλέψω άλλο, δεν μπορώ. Ψυχολογικά με καταρακώνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και αυτές οι περιπτώσεις υπάρχουν γύρω μας και πολλές γυναίκες βασανίζονται στο να ικανοποιήσουν τον άντρα τους με την απόκτηση ενός παιδιού. Ισχύει. Που αυτό δεν είναι ικανοποίηση, έτσι. Δηλαδή να υπάρχει και ένα όριο στην προσπάθεια, αν πρέπει κανείς να την κάνει. Σίγουρα. Γιατί πάνω απ' όλα και η υγεία. Και η ψυχική και η σωματική. Και η ψυχική. Ψυχική είναι πολύ έντονα αυτά όλα τα συναισθήματα που ζει μια γυναίκα. Λοιπόν, εσένα πόσο σημαντικό θα σου ήταν αυτό σε σχέση με τη σχέση που έχετε? Πόσο σημαντικό θα ήταν να... Το να αποκτήσετε παιδί, δηλαδή αν σου έλεγε δεν γίνεται, δεν το παλεύω άλλο, δεν μπορώ. Κοίτα, δεν είμαι άνθρωπος που πιέζει και όταν είσαι με έναν άνθρωπο που τον αγαπάς πολύ, από τη στιγμή που σου λέει ότι δεν μπορεί, ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αποκτήσει παιδιά, οπότε, ξέρεις, one way or another, κάτι θα γινότανε. Ορίστε. Ναι, μόλις. Αλλά... Ορίστε φωτογραφία από ωραίες στιγμές όπου τα παιδιά παίζουν. Εγώ να σου πω ότι δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που δεν πίστεψα ότι θα γίνει αυτό. Μέχρι και ήταν γυρισμένο μικρός και μου λέει κάποια στιγμή ο Άκης, μου λέει, έχεις δύο κοριτσάκια μάλλον, όχι του λέω, έχω ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έλα. Ναι, από την αρχή. Ναι. Γενικά, εντάξει, στο νοσοκομείο δεν μπορείς να φανταστείς το
Το παιδί έκανε κάποια αστεία. Τι έκανε, Πού παθαίνω εγώ μια δεύτερη τεράστια κόλληση και τρέχουμε, περνάμε φανάρια, όχι, κόκκινα. Σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και ο γιατρός. Άκουσε με λίγο, Ελένη. Με έχουν βάλει σε ένα φορείο. Είμαστε μέσα, με έχουν βάλει σε ένα φορείο. Μόνο εγώ, έτσι. Για πάμε να κάνουμε την εξέταση. Με το γιατρό. Σημαίνει ότι είσαι και τρομοκρατημένη, το χάνω, το κάτι μαύρο γίνεται. Μου, το χάλι το ίδιο. Και είναι, είμαι στο φορείο, κάνει πλάκα με το γιατρό. Έχει έρθει ο αδερφός μου και είναι ο γιατρός και λέει, λοιπόν, με σκεπάζουν. Τώρα που θα βγούμε, αλλά θα πούμε ότι δεν τα κατάφερε. Με βγάζουν έξω και πάνε στον αδερφό του και λένε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Γεια σας παρακαλώ, δηλαδή, αυτές τις πλάκες σας. Αυτό γινόταν συνέχεια με τον γιατρό. Μιλάμε τώρα, κάναμε πολλά με τον γιατρό, τύπου πολλά. Μέχρι του έλεγα, αυτό το τροτσεστάμπο, να πάρω και εγώ λίγο, του κάνα τέτοια. Έκανε αργώνει για την εγκυμοσύνη. Αυτός έμπαινε στο ασανσέρ, στο νοσοκομείο. Και του λέγανε, γεννήσατε να σας ζήσουν 3 μήνες τώρα αυτό, κάθε μέρα. Αλήθεια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, γεννήσαμε. Από την πρώτη μέρα. Να σας ζήσουν την άλλη μέρα πάλι. Γεννήσατε, πάλι εδώ. Ναι, πάλι εδώ γεννήσαμε. Ζούσαμε αυτή την κατάσταση συνέχεια. Από το γέλιο στο κλάμα. Καλά, κλάμα αυτό γελούσε πάντα. Δεν ήταν. Ήταν πολύ θετικό. Πολύ. Έχουμε ρίξει και πολύ γέλιο γιατί κοιμόταν γυμνό δίπλα. Ήταν καλοκαίρι. Είχε καλοκαίρι. Και κοιμόταν στο δίπλα κρεβάτι γυμνό. Και μπαίνανε το πρωί και τρέμανε οι κοπέλες που φαίνανε τα. Είχαμε τρέμουλα. Κατάλαβε. Πεταγόμουν και λέγανε. Τι έγινε, κορίτσια. Παρακαρούλα. Θα σε έφερε το τσαβάκι. Άλλο έχει την ανάγκη. Του λέγα, Χριστιανέ μου, βάλε μία μπλούζα, θα μου τις πεθάνει. Άστε τις γυναίκες 7 η ώρα το πρωί. Πρέπει να βοηθήσουνε, δεν είναι. Πλάκα όμως. Μπράβο σας. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Είναι Παρασκευούλα, σας λέω. Παρασκευούλα τριμερά. Είναι Παρασκευούλα υπέροχη. Δεν μου λες, εσύ με το έλα στη θέση μου, μπήκες φέτος. Ναι. Για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί από εδώ, στη δικιά μας ωραία γειτονιά. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο το όλο πράγμα, ξέρεις, για καθημερινό, γιατί δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, τους ξέρω όλους, δηλαδή και το Χάρη και το Γιάννη και όλους τους ξέρω, οπότε είμαστε μια ωραία παρέα. Και την Αθηνά βέβαια, είναι όλη τρελή εκεί μέσα, οπότε είναι νομίζω ότι ήρθε και έδεσε το. Νομίζω, όχι νομίζω, το δείχνουν οι τηλεθεατές, η πιο αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών του Α. Κάθε απόγευμα και δεν γενικά, ναι, είναι. Νομίζω είμαστε πρώτοι, κάτι τέτοιο. Τι νομίζεις, σιγουριά το λέω. Forever. Πάντως είναι και από τις χρονιές που του ρολάρει μια δουλειά πολύ ωραία το πρωί. Ναι. Εγώ είναι, σαν είναι απ' έξω που το βλέπω δηλαδή, πώς εγκυνίζει σπίτι και αυτά. Εσύ θα σκεφτόσουν ποτέ να δουλέψεις στο δικό του χώρο? Όχι. Γιατί καλά. Γιατί η καημένη, γιατί το λες αυτό. Τι στο δικό του χώρο, γίνει ηθοποιός. Δεν θέλω να κάνουμε, βάλουμε τα μπέντελες τώρα. Καλά, θα ήταν. Θα μπορούσες να παίξεις μια σειρά έστω και σαν ένα guest. Άσε καλέ. Σαν guest. Καλά, δεν κάνω και το σκηνοθέτη. Αν τη στιγμή που σκέφτηκε να οδηγηθεί στη φωτογραφία, έχει οδηγηθεί στο θέατρο. Το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύω. Αλλά τηλεόραση για μένα είναι κάτι τρομακτικό, δεν ξέρω πώς το κάνω. Και αυτό τρομακτικό. Ναι, τρομακτικό. Πολλά πράγματα τρομάζει, Ρούλα. Όχι, είναι δύσκολο πράγμα η τηλεόραση, ρε παιδί μου. Θέλει το μάχη, το βλέπω. Δηλαδή έχει και πολύ ανταγωνισμό και η δουλειά του. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει και δική υπάρχει μου. Δουλειά που δεν έχει, η δουλειά σου είναι εύκολη. Όχι, όχι, καθόλου εύκολη. Και εμάς έχει, αλλά εδώ είναι και μεγάλο το φάσμα, ξέρει. Πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι, περιμένω έναν φίλο μου που είναι και φίλος, άμα θες κάτσε να του πεις ένα γεια. Ναι, κορίτσι. Και όχι προσωπικό, επί προσωπικού. Μην σκέφτεστε πονηριές και μου έρθετε εδώ απ' έξω, ξέρετε τι. Όχι, επαγγελματικό είναι. Επαγγελματικό. Λοιπόν, Αποστόλη μου, σε φιλώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοριτσάκι μου, δείτε. Πολύ σ' αγαπώ. Πολύ σ' αγαπώ κι εγώ και επιτέλους χαίρομαι που τα είπαμε οι τρεις μας, ρε παιδί μου. Ναι, Ελένη μου. Κάτι χρόνια το συζητάμε. Είμαστε λίγο αργές αποφάσεις. Στα στούντιο, στα από εδώ. Τα λέμε και θα τα λέμε γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, φεύγω εγώ από εδώ, εσείς από εκεί. Φιλιά στα μωρά σας, στα ρουθουργηματάκια.